Γεια σας! Είμαι ο Βυσαρίων και σας καλωσορίζω στο γύρο της Ελλάδας σε 80 πιάτα, συντροφιά με τα My Market. Ο σημερινός μας προορισμός είναι η Βέρεια και θα ετοιμάσουμε ένα παραδοσιακό της γλυκό. Ποιο είναι αυτό? Το ρεβανί. Θα ετοιμάσουμε ρεβανί χρησιμοποιώντας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα My Market. Σιμιγδάλι, ζάχαρη, γιαούρτι, ηλιέλαιο, αυγά και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε ρεβανί Βέρειας. Ανοίγουμε τον κάδο του μίξερ και μέσα προσθέτουμε 4 ολόκληρα αυγά άλτα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη άλτα, κλείνουμε και ξεκινάμε το χτύπημα. Προσθέτω τη βανίλια μέσα στο αλεύρι μαζί με το μπέικιν. Μέσα στον κάδο προσθέτω το ηλιέλαιο άλτα. Σταματάω το χτύπημα και προσθέτω στραγγιστό γιαούρτι. Συνεχίζω το χτύπημα προσθέτοντας στο μείγμα αλεύρι, μπέικιν και βανίλιας. Στη συνέχεια προσθέτω σιμιγδάλι χοντρό άλτα. Μέσα σε ένα βουτυρωμένο ταψί ρίχνουμε όλο το μείγμα μας. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 200 βαθμούς στο αερόθερμο και μέσα εκεί θα ψήσω το ραβανί για περίπου 45 λεπτά. Παράλληλα, ετοιμάζουμε το σιρόπι μας. Σε μία κατσαρόλα προσθέτω ζάχαρη άλτα, τη φλούδα από ένα λεμόνι και νερό. Όταν βγει το ταψί από το φούρνο, έτσι όπως είναι καυτό, προσθέτουμε κουταλιά-κουταλιά το κρύο σιρόπι μέχρι να απορροφηθεί όλο. Αφού προσθέσω το σιρόπι, το αφήνω να σταθεί για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, το κόβω σε τρίγωνα κομμάτια. Σερβίρω σε ένα πιάτο. Γαρνίρω με μία φλούδα λεμονιού και το ραβανί είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις άλτα. 180 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό άλτα. 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό άλτα. 220 γραμμάρια ζάχαρη άλτα. 4 αυγά άλτα. 120 ml ηλιέλαιο άλτα. 1 βανίλια άλτα. Και ένα φακελάκι baking powder άλτα. Για το σιρόπι 1250 ml νερό. 900 γραμμάρια ζάχαρη άλτα και τη φλούδα από ένα λεμόνι. Καλή σας απόλαυση με τα My Market, που φέρνουν στο τραπέζι μας τα πιο εκλεκτά προϊόντα του τόπου, επιλεγμένα με φροντίδα και μεράκι. Μέχρι το επόμενο γευστικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!